Οι Γερμανοί οδηγούνται στην φτώχεια και στην εξαθλίωση από τι άφρονε πολιτικέ τη κυβέρνηση Σόλτ, η οποία επέλεξε να υπερασπιστεί τα Αμερικανικά γεωπολιτικά συμφέροντα έναντι των Γερμανικών. Με αποτέλεσμα, τώρα, οι υπουργοί να προτείνουν να τρέφονται οι πολίτε από τα σκουπίδια αλλά και με λιγμένα τρόφιμα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Εκεί οδηγήθηκε η άλλοτε κρατεά οικονομική υπερδύναμη για να αντιμετωπίσει την κρίση που προκάλεσε στον εαυτό τη με τις αντιρωσικές κυρώσεις. Δύο Γερμανοί Υπουργοί υπέβαλαν πρόταση για να επιτραπεί στους ανθρώπους να παίρνουν τρόφιμα από κάδους απορριμμάτων σούπερ μάρκετ που είναι ακόμα αξιοπρεπή για κατανάλωση. Οι Υπουργοί πιστεύουν ότι σε μια κατάσταση όπου 11 εκατομμυρία τόνοι τροφίμων πετιούνται κάθε χρόνο, εκ των οποίων το 7% προέρχεται από πάρα πολλέ παραγγελίε λιανική, θα πρέπει να επιτρέπεται στου ανθρώπου να παίρνουν λιγμένα τρόφιμα για συντήρηση. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργό Γεωργία τη Βάδη Βιρτεμβέργη τάχθηκε υπέρ τη κατάργηση τη ημερομηνία λήξη για τα τρόφιμα. Όπω λέει, με τη σημερινή τη μορφή, εξακολουθεί να είναι ένα λόγο για τον οποίο πετιούνται πάρα πολλά τρόφιμα που δεν έχουν θέση στον κάδο απορριμμάτων. Ο όρο συχνά υποδηλώνει ότι το φαγητό είναι μη βρόσιμο, αφού περάσει την καταλληλότερη ημερομηνία. Αυτά που σκέφτονται να κάνουν στην Γερμανία είναι πρωτοφανή, και αν τα δούμε εκεί, είναι βέβαιο πω θα τα δούμε και στην Ελλάδα.